Όμως να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την ημαθία, καθώς αφού παρουσιάστηκε τελικά στην αστυνομία, 28χρονος, ο οποίος προκάλεσε το δυστύχημα με θύμα την 15χρονη, ενώ η μητέρα και η αδερφή της νοσηλεύονται τραυματισμένες. Ο οδηγός αφέθηκε ελεύθερος καθώς είχε λήξει το αυτόφορο, ενώ φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι έφυγε από το σημείο γιατί φοβήθηκε. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Τέσσερις μέρες μετά το τροχαίο δυστύχημα που προκάλεσε στην Παλαιόχωρα η Μαθίας, με το θάνατο της 15χρονης και το σοβαρό τραυματισμό της μητέρας και της αδελφής της, ο 28χρονος οδηγός του αυτοκινήτου παρουσιάστηκε στην αστυνομία. Στην αστυνομική διεύθυνση Μαθίας παρουσιάστηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί ο οδηγός που παρέσυρε την οικογένεια στο Παλαιοχώρι Μαθίας. Ο νεαρός, ο οποίος μετά το τροχαίο παράτησε το αυτοκίνητο στο σημείο και έφυγε πεζός, χωρίς να σταματήσει να βοηθήσει, δήλωσε πως είναι στη διάθεση των αρχών. Παρέδωσε τα έγγραφα του αυτοκινήτου και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς είχε λήξει το αυτόφορο για τη σύλληψή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστηρίζει. Δεν τους είδα. Έφυγα μετά το ατύχημα γιατί φοβήθηκα. Δεν είχα καταναλώσει αλκοόλ. Δεν ήμουν μεθυσμένος. Εγώ θέλω να, ο εισαγγελέας, να μην τον αφήσει έτσι και να τον βάλει μέσα. Τίποτα άλλο δεν ζητώ. Δικαιοσύνη θέλω. Ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή στην αστυνομία να ολοκληρώσει την προανάκριση, στην οποία θα συμπεριληφθεί και η τεχνική έκθεση του ειδικού πραγματογνώμονα που έχει οριστεί. Στη συνέχεια, ο νεαρός θα κληθεί από το δικαστικό λειτουργό να απολογηθεί και να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση. Η 15χρονη που πέθανε ακαριαία από τη σύγκρουση εξφεδονίστηκε δεκάδες μέτρα μακριά και εντοπίστηκε από κατοίκους που πήγαν για να βοηθήσουν. Σωτήρια στάθηκε η παρέμβαση του γιου της οικογένειας που, βλέποντας το όχημα να κατευθύνεται κατά πάνω τους, πρόλαβε να σπρώξει τη μικρή του αδελφή και τη μητέρα του, που τελικά τραυματίστηκαν. Και τις πήρε και τις τρεις, ευτυχώς τράβηξε εγώ τη ζύο. Εσείς τις σπρώξατε? Τις ζύο, ναι, τις πήρα στην άκρη. Δεν πρόλαβα να τραβήξει την αδελφή μου, άκουσα ένα μπαμ. Τα τελευταία 24 ώρα ο μικρός οικισμός της Παλαιόχωρας βρίσκεται υπό αστυνομική επιτήρηση για τον φόβο να υπάρξουν αντίπεινα. Καθώς χθες τα ξημερώματα, άγνωστοι πυροβόλησαν το σπίτι του 28χρονου, προκαλώντας ζημιές εξωτερικά, χωρίς όμως να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Να σηκωθούν και να φύγουν από το χωριό να ησυχάσουμε. Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Για το θανατηφόρο τροχαίο έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του νεαρού για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες κατά συρροή από αμέλεια και εγκατάλειψη τροχαίου. Έχουμε λοιπόν μέτρα της αστυνομίας στο χωριό. Πάμε στο Μιχάλη Μελιόπουλο που βρίσκεται στο σημείο να μας πει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Μιχάλη. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ στην Παλαιόχωρα η Μαθίας διακριτικά η αστυνομία περνάει συνέχεια, έτσι ώστε να μην γίνουν τα συμβάν τα οποία δημιουργήθηκαν προχθές. Να πούμε ότι ο 28χρονος έφυγε Μαρία, ότι δήλωσε διαφορετική κατοικία οποία μένει για να μην προκαλέσει. Εδώ οι κάτοικοι του χωριού μας λένε ότι καλό είναι ο 28χρονος να μην έρθει καθόλου εδώ στο χωριό ή να μην τους βλέπουν εδώ όλο το σόι, γιατί ίσως δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα. Εδώ στο σημείο πίσω ακριβώς που έγινε η παράσυρση, έρχονται συνέχεια κόσμος, ανάβουν ένα κεράκι στην αδικαχαμένη 15χρονη και κάνουν το σταυρό τους. Και ναι, έρχεται Μιχάλη. Πάρα πολλοί κόσμος. Οπότε, Μιχάλη, παραμένει στο χωριό. Σε ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Θα πάμε όμως τώρα.